Καταρχήν να πω το εξής. Δεν ξέρω αυτούς τους δύο παράγοντες του Ολυμπιακού οι οποίοι πήραν θέση πριν ακόμη πάνε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και πριν μπουν μέσα, γιατί φαντάζομαι ότι ο κύριος Θοδωρίδης σίγουρα δεν μπήκε μέσα στα αποδυτήρια, γιατί τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού και τα δικά του, της ποδοσφαιρικής ομάδας, τα δικά του δηλαδή αποδυτήρια και των φιλοξενούμενων, είναι γήπεδα τα οποία είναι αποδυτήρια τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν ανακαινηθεί από την αρχή. Είναι γήπεδα, είναι αποδυτήρια τα οποία είναι αυτά που δώσανε την άδεια στο Παναθηναϊκό από τη Super League, η οποία ήρθε και επέβλεψε όλο το γήπεδο και έδωσε την άδεια στο Παναθηναϊκό να παίξει. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν είναι θέμα να ασχοληθούμε τώρα με τον Σαββάτο Θεοδωρίδη το τι είπε και το τι θα πει. Αυτό όμως είναι που είναι απορίας άξιο, είναι πώς είναι δυνατόν μια ποδοσφαιρική ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός, η οποία θέλει να διακριθεί στην Ευρώπη, η οποία έκανε πολλές μεταγραφές και ακριβές μεταγραφές, θα πρέπει να έχει ένα παράγοντα αυτής της ηλικίας που έχει μείνει στην εποχή του 50. Ένα λεπτό. Ναι. Έχει μείνει στην εποχή του 50. Όχι, έχει μείνει στην εποχή του 50. Το ποδόσφαιρο κάθε χρόνο, κάθε μήνα εξελίσσεται και δεν μπορεί να λέει αυτά τα οποία λέει για οποιαδήποτε ομάδα. Θα πρέπει να σταθεί στη δική του ομάδα, αν θέλει από τώρα να έχει ελαφρυντικά για το πιθανόν ανετικό αποτέλεσμα το οποίο πιθανό να έχει η ομάδα του μέσα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και να έχει πει εκ των προτέρων τι και πώς και αυτά, πυροδοτεί το παιχνίδι. Εμείς από τη μεριά μας θέλουμε να προφυλάξουμε τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, στην προσέλευσή τους να έρθουν στο γήπεδο και να πάνε στα αποδυτήριά τους, να γδυθούν, να μπουν μέσα στο γήπεδο, να κάνουν το ζέσταμά τους και να παίξουν το παιχνίδι τους και να μην δημιουργηθεί το παραμικρό. Απλώς αυτό εκ των προτέρων σας λέω, ότι πυροδοτούν οι ίδιοι παράγοντες το παιχνίδι και όχι ο Παναθηναϊκός. Πάντως, να μου επιτρέψετε να πω το εξής, κύριε Κωνσταντίνου, γιατί είναι λογικό να υπάρχουν δύο μαχόμενες πλευρές αυτή τη στιγμή, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Θέλω να πω το εξής, ότι και το ηλικιακό δεν παίζει κανένα ρόλο αφενός μεν, αλλά αφετέρου, και επειδή δεν είναι αυτή τη στιγμή εδώ ο κύριος ο Σάββος Θεοδωρίδης, καλό θα ήταν, ας πούμε, να υπήρχε και ο αντίλογος με αυτή την έννοια. Εντάξει, απλά το ηλικιακό πιστεύω ότι είναι λίγο. Μα να σας πω κάτι. Λέω ότι ένας άνθρωπος που είναι κάποιας ηλικίας. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός που θέλει να διακριθεί στην Ευρώπη. Αυτό είναι θέμα του Ολυμπιακού όμως, έτσι. Είναι, δηλαδή. Αλλά επισημαίνω ότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος να πηγαίνει στα αποδυτήρια μιας ομάδος, να λέει ότι πηγαίνει και να λέει ότι έχει δυσοσμία, βρωμάνε, θέλουμε οξυγόνο, θέλουν αυτό, δημιουργούν πρόβλημα στον εγκέφαλο και ούτω καθεξής. Γιατί για να γίνει αυτό και αν είναι αλήθεια αυτό, για να μπορέσεις να το πεις με τα βεβαιότητας, πρέπει να κάτσεις 20 λεπτά, μισή ώρα, ένα τέταρτο, για να μπορέσεις να δεις και να πεις με τα βεβαιότητας αυτά και αν είναι να φωνάξεις τον υπεύθυνο που ήταν στη συνάντηση αυτή, την αστυνομία, τον οποιοδήποτε, και να του το υποδείξει και να μπορέσει να το πει και αυτός. Το να λέμε ότι θέλουμε πριν από ένα παιχνίδι για να δημιουργήσουμε εντυπώσεις είναι πολύ εύκολο, αλλά δεν έχεις όμως και το θάρρος της γνώμης σου να πεις ότι ξέρεις κάτι, φοβάμαι. Εμείς την ομάδα του Ολυμπιακού δεν τη φοβόμαστε. Εμείς μέσα στο γήπεδό μας ξέρουμε τι ζητάμε. Εμείς έχουμε μία ομάδα την οποία την έχουμε σχεδιάσει. Έχουμε ένα πρόγραμμα με το τεχνικό μας επιτελείο να μπορεί να παρουσιάσει και ωραίο θέαμα και να είναι ο Παναθηναϊκός εκεί που είναι, να παίζει το ποδόσφαιρο που έχει προγραμματίσει από την αρχή της σεζόν το προπονητικό μας επιτελείο. Έχουμε εμπιστοσύνη στους ποδοσφαιριστές μας και από εκεί και πέρα δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Αν έχουν κάποιοι άλλοι να φοβηθούν και εκ των προτέρων προετοιμάσουν έδαφος, εμείς δεν θα τους ακολουθήσουμε.
Μάλιστα. Θανάση, το δικό σου σχόλιο, το έχεις ζήσει και εσύ τα ντέρμπι. Αυτός από το φυσί του Παναθηναϊκού. Έτσι, ένα πρώτο σχόλιο λίγο από όλους πριν να προχωρήσω λίγο στην επόμενη. Κοίταξε, εγώ συμφωνώ με τον Βασίλη ότι δεν μπορεί τώρα και στο Δόρης να βγαίνει και να λέει τώρα ότι υπάρχει δυσοσμία. Εντάξει. Δεν το ξέρουμε αυτό. Αλλά εγώ πιστεύω ότι υπάρχει φόβος. Άκουσα, χωρίς να το έχω δει, ούτε να έχω ιδία άποψη, ότι και άλλες ομάδες διαμαρτυρήθηκαν για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν ξέρω αν είναι αληθές ή όχι. Συγγνώμη, Κώστα, συγγνώμη. Για το συγκεκριμένο θέμα, ποιο, ότι μυρίζουν τα αποδητήρια του Παναθηναϊκού. Μα δεν είναι δυνατό. Ποια ομάδα, λόγω παλαιότητας, δεν ξέρω. Πες μου μία ομάδα η οποία είπε ότι τα αποδητήρια του Παναθηναϊκού, της φιλοξενούμενης ομάδας. Δεν το έχω επίσημο. Όχι, είναι... όχι, δεν το ξέρω επίσημο. Όχι, δεν το ξέρω επίσημο. Ας ρωτήσουμε τη Super League λοιπόν. Ας ρωτήσει ο Ολυμπιακός τη Super League για να ρωτήσει πώς δώσανε άδεια σε ένα γήπεδο που χρειάζεται οξυγόνο η φιλοξενούμενη ομάδα μέσα στα αποδυτήρια για να γδυθεί, να κάνει το μασάζ της, να προετοιμαστεί και να βγει έξω στο γήπεδο. Ναι, έλα Θανάση. Κοίταξε να δεις ότι αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει το φόβο, γιατί είναι μια καλή ομάδα. Εντάξει. Είναι μια καλή ομάδα, η οποία ξέρεις και στην Ευρώπη έχει δείξει καλά στοιχεία. Αλλά τώρα το να κάνει δηλώσεις στο Δωρές και να λέει τα αποδυτήρια και αυτά, άρα υπάρχει κάποιος φόβος. Και όπως λέει ο Βασίλης, θέλουν να προλάβουν, μην τυχόν ο Ολυμπιακός χάσει το Σάββατο, γιατί όντως μέσα στη Λεωφόρο είναι μια δυνατή έδρα, επειδή την έχω παίξει προσωπικά. Και αυτά τα ντέρμπια δεν πρέπει να είναι ένας τελευταίος, ο άλλος πρώτος. Δεν υπάρχει διαφορά, γιατί πέφτουν κορμιά στα συγκεκριμένα παιχνίδια. Αλλά νομίζω ότι οι δηλώσεις αυτές δεν στέκουν για την ομάδα του Ολυμπιακού. Είναι λάθος αυτή τη στιγμή αυτές οι δηλώσεις. Και νομίζω ότι ένα παιχνίδι πρέπει να το χαρούμε αυτό όπως είναι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Χαίρεσαι να το βλέπεις και να το βλέπεις μέσα στο γήπεδο. Τώρα τα παραπόμενα. Ναι, πάντα αυτά... υπήρχαν αυτά και πάντα θα υπάρχουν. Όχι αποδυτήρια, ρε Κώστα. Τώρα. Όχι, εντάξει, το θέμα τώρα... δεν είναι αυτό, ρε Θανάση, τα αποδυτήρια ή όχι. Απλά πάντα υπήρχαν και πάντα. Σοβαρό το θέμα αποδυτήρια, λέμε. Μισό λεπτό. Εγώ, επειδή δυστυχώς ευτυχώς ήμουν 5 χρόνια στην Αθήνα, κύριε Κωνσταντίνου μου, υπάρχει μια κόντρα ιδιότυπη μεταξύ δύο προέδρων. Οι αυλικοί κάνουν τη ζημιά συνήθως, κύριε Κωνσταντίνου. Και δεν αναφέρομαι σε εσάς. Αυτό που κάνουν οι δύο κύριοι θεωρώ ότι είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί έχουμε θρυνήσει και νεκρούς, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι και έρχεται ένα ντέρμπι. Ας προσέξουν λοιπόν οι κορυφές των δύο ομάδων και ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Αλαφούζος να χαμηλώσουμε λίγο τους τόνους, γιατί μπορεί όταν φοράς κουστούμι να φέρεσαι λίγο ακραία, αλλά αυτός που δεν φοράει κουστούμι και είναι ακραίος στην πραγματικότητα μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα. Και αναφέρομαι, είχαμε βόμβα πριν μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, σε ένα σύλλογο του Παναθηναϊκού. Καλά, αυτά πάντα όχι, όχι, δεν είναι πάντα. Δεν σταματάει αυτά, λέω. Είχαμε νεκρούς. Άκουσε να δεις. Όταν οι κεφαλές δίνουν κακό παράδειγμα, μπορεί να οδηγήσει σε πολύ μεγαλύτερες ακρότητες. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι υποχρεωμένοι και οι δύο σύλλογοι να κατεβάσουν λίγο τον πύχη της έντασης, γιατί αν συμβεί κάτι, δεν ξέρω ποιος θα απολογηθεί. Στο σημείο αυτό ναι, να πω, αλλά Κυριάκο... όμως κάτι. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, τη δεδομένη στιγμή, ούτε ο κύριος Αλαφούζος, ούτε ο κύριος Μαρινάκης βγήκανε για να πυροδοτήσουν. Αυτό αλλά βγήκανε οι αυλικοί που είπατε. Οι αυλικοί που είπατε. Μπράβο. Βγήκανε οι αυλικοί που είπατε και βγήκανε από τη μεριά του Ολυμπιακού. Άλλο δεν καταλαβαίνω. Κύριε Κωνσταντίνου, ζόλιο, να το ξεκαθαρίσω και δεν έχω καμιά σχέση με τους αυλικούς. Εγώ και δεν με ενδιαφέρουν δύο ομάδες. Υπό την έννοια ότι μιλάω ως πολίτης αυτή τη στιγμή και όχι ως οπαδός ή φίλαθλος. Οι δύο λοιπόν κεφαλές πρέπει να μιλήσουν στους αυλικούς να μην ξαναμιλήσουν. Για να το ξεκαθαρίσω. Να μην ξαναμιλήσουν, να γίνει αγώνας ήρεμα. Τώρα ήσυχα. Είναι πλέον αργά. Τώρα ήδη εδώ είναι το θέμα λοιπόν. Τώρα είναι αργά. Λοιπόν, τα αποτελέσματα που ίσως να είναι δεινά, όχι το αποτέλεσμα των ομάδων, αυτό με φοβίζει εμένα, κύριε Κωνσταντίνου. Ξέρετε τι εννοώ, είχαμε σφαγή, είχαμε νεκρούς. Ναι, αυτά τα ξέρουμε, αυτά τα ξέρουμε να όλα. Να μην τα επαναλαμβάνουμε, μεγάλη όμως. Αυτά τα ξέραμε, τα ξέρουμε όλοι και τα ξέρουμε και τα έχουμε επισημάνει. Με τη μόνη διαφορά, εγώ αυτό εκεί που θέλω να πω και είπα προηγουμένως ότι ένας άνθρωπος, ας πούμε, αυτής της ηλικίας, χωρίς να θέλω να μειώσω κανέναν. Για την νοοτροπία μιλήσετε εσείς. Για νοοτροπίες. Για νοοτροπίες, από ό,τι κατάλαβα να φέρθηκε. Σαφώς νοοτροπίες. Στην νοοτροπία η τωρινή των τωρινών ανθρώπων παραγόντων. Πάρτε παράδειγμα Πλατινή. Θέλει να φτιάξει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Πάρτε ας πούμε ομάδες όπως είναι η Μπαρτσελώνα, όπως είναι... Πάρτε ακόμη τις εκδηλώσεις που έκανε ο Μουρίνιο μόλις έβαλε το δεύτερο γκολ που ανέβηκε στην εξέδρα και πανηγύρισε και δεν το χαιρέτησε ο προπονητής, ο Πελεγκρίνη. Τι έκανε, ζήτησε μετά και είπε ναι, δικαιολογημένα. Δεν πήρε αντίθετη άποψη ο Μουρίνιο ώστε να πυροδοτήσει τον ντέρμπι. Έριξε χαμηλά τους τόνους και είπε ναι, είναι δικαίωμά του και το καθεξής. Από την άλλη μεριά, θέλω να πω ότι αυτά τα μέτρα τα οποία ο Παναθηναϊκός έχει ένα. Ο Παναθηναϊκός είχε μία πρόταση την οποία πήγε και την κατέθεσε παρουσία του Ολυμπιακού και είπε ότι ξέρετε κάτι, εμείς
τις 5 πρώτες σειρές που είναι πάνω από τον πάγκο του Ολυμπιακού, θα τις αφήσουμε κενές, θα βάλουμε ανθρώπους οι οποίοι θα προφυλάξουν τον πάγκο του Ολυμπιακού και από εκεί και πέρα θα πούνε, όταν εμείς έχουμε 1000 εισιτήρια διαρκείας και είναι στη 10 θύρα και το πάγκος του Ολυμπιακού είναι μεταξύ 8 και 9 και 11, τι θα τον εμπόδιζε τον Ολυμπιακό, αφού εμείς του εξασφαλίζουμε την κανονική τοποθέτηση και την ασφάλεια των αναπληρωματικών ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού και των προπονητών τους στον πάγκο. Εάν αυτοί είναι προκλητικοί, εάν αυτοί διαμαρτύρονται ή σηκώνονται ή κάνουν και δείχνουν, από εκεί και πέρα κανένας δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το θέμα είναι να θέλουν όλοι. Αν όλοι θέλουν, μπορούν να βρουν, να βρεθεί η χρυσή τομή. Έλα, αν δεν θέλουν, τότε υπάρχει πρόβλημα. Έλα, Χιλιά, πάμε λίγο στην τοποθέτηση. Ο Βασίλης έχει κάπου δίκιο στην περίπτωση του βετεράνου. Εγώ έχω να πω το εξής και ήρθα σήμερα να μιλήσω το πρόβλημα που έχει ο Έλληνας. Είναι φυλακισμένος στις πόλεις, είναι άνεργος. Σήμερα είδαμε το χάλι της παρέλασης που για να κάτσουν οι επίσημοι δεν ξέρω πόσοι ήταν εκεί δίπλα και άλλοι τόσοι. Μια επέτειο η οποία, τι να σας πω, ξέρει καλά ο Βασίλης ότι οι προπονητές μας και ιδιαίτερα από τη Μακεδονία μας φέραν παραδείγματα με τους αντιπάλους που παίζαμε. Μας έλεγαν αυτοί οι άνθρωποι μπήκαν στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα και κάναν αυτά, αυτά, αυτά. Εμείς για τη σημαία. Και όταν είδα τις σημαίες, η δικιά μας η γενιά έχει ένα άλλο τρόπο για την εθνική ομάδα και για την ομάδα μας. Και όταν σε παίζει και για πάρτι ο ύμνος, είσαι τρελαμένος. Είσαι τρελαμένος, είσαι σε άλλο ποδοσφαιρικό μεγαλείο. Ο κόσμος υποφέρει. Έπρεπε ο κύριος, αν δεν υποφέρει και επειδή είναι από πλούσια οικογένεια, πρέπει να ξέρει ότι και ο Ολυμπιακός υποφέρει, διότι όλοι οι φίλαθλοι υποφέρουν και πάνε στο γήπεδο. Πολλοί πάνε και με δανεικά. Πάνε και παίρνουν λεφτά από δανεικά για να πάνε στο γήπεδο. Εάν αυτόν δεν του δώσουμε το καλό παράδειγμα, και παράλληλα όλη την εβδομάδα να μην κάνουμε δηλώσεις, γιατί ο κόσμος είναι έτοιμος από όλες τις πλευρές. Πήγανε στον Άγιο Δημήτριο Βασίλη, δεν ξέρω αν το έχεις δει, και μπήκανε περισσότερη φρουρά και μπράβη με πιστόλια για να φυλάνε τους πολιτικούς μέσα στην εκκλησία. Εγώ τρελάθηκα, δεν πρέπει να σταματήσει η λειτουργία. Μέσα στην εκκλησία, μπράβη, να φυλάνε τα πρόσωπα αυτά. Πού έχει φτάσει ο κόσμος από την πίεση. Έχουμε 1 εκατομμύριο ανέργους και αυτοί είναι φύλαθλοι. Είναι φύλαθλοι. Και είναι παντού φύλαθλοι. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι μέσα στην πολιτική. Είναι και στην πολιτική και στο βίο. Το ποδόσφαιρο είναι το μπαλέτο της εργατικής τάξης. Είναι θρησία χωρίς απίστους, το να το φωνάσω. Είναι ο κόσμος είναι το αλήθινο ποδόσφαιρο. Εμείς χρησιμοποιήσαμε τα πόδια μας. Ο κόσμος πρέπει να τον βοηθήσουμε που περνάει άσχημα. Με καλές συμπεριφορές, είτε είναι πολιτικοί, είτε είναι παράγοντες. Γιατί οι παράγοντες του ποδοσφαίρου είναι πολύ πιο δύσκολο να κουμαντάρεις μεγάλες ομάδες παρά να είσαι πρωθυπουργός μιας χώρας. Γιατί στα 4 χρόνια, πολύ στα 2 χρόνια, να δώσεις αυξήσεις και να ξαναβγείς. Ενώ άμα κάνεις άσχημα πράγματα σε μια ομάδα, τότε έχεις το πρόβλημα να πέσεις. Και ιδιαίτερα το λαό. Άρα λοιπόν, αυτά τα πράγματα που βγήκαν και ιδιαίτερα για την Αθήνα και για τον Πειραιά. Άνω τελεία. Από τον Αχιλέα Σλανίδη, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δώστε την καλησπέρα μας σε έναν πολύπειρο συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Μανώλη τον Γαβαθιώτη. Καλησπέρα, κύριε Γαβαθιώτη. Ναι, κύριε Γαβαθιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μας ακούτε? Ναι, σας ακούω. Ωραία, ωραία. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε την εκπομπή, αν έχετε μια συνέχεια. Θα ήθελα τη δική σας τοποθέτηση για το πώς περιγράφετε μέσα από τα δικά σας τα πολύ, πολύ έμπειρα μάτια όλα αυτά τα χρόνια τον ερχομό αυτού του ντέρμπι και τις τροπές που έχει πάρει μέχρι στιγμής. Κοιτάξτε, καταρχήν θα μου επιτρέψετε να παρατηρήσω κάτι. Βεβαίως. Έχετε εκεί πέρα στο πάνελ, έχετε 3 βετεράνους του Παναθηναϊκού. Κάνω λάθος? Δεν είναι ακριβώς του Παναθηναϊκού. Το Θανάση τον έφερε ο Δημόπουλος, είναι περισσότερο, ας πούμε, Ηρακλής ΠΑΟΚ. Ο Αχιλλέας ήταν στο Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ. Ο Κυριάκος Μπομπιστής είναι στον Άρη. Και από τον Ολυμπιακό, τον επίσημο κύριε Γαβαθιώτη, θέλω να σα το πω και εσά. Επειδή επικοινώνησα, μου είπαν επίσημα ότι δεν θέλουν να δώσουν
να συμμετέχουν σε ζωντανά για να μην πυροδοτήσουν καμία κατάσταση. Βλέπετε, λοιπόν, θέλουν να κρατήσουν χαμηλά την μπάλα. Είναι μια ενέργεια την οποία θα έπρεπε να λάβετε υπόψη. Βεβαίως, όχι, ήταν λάθος που δεν το ανέφερα από την αρχή. Ναι, που δεν το ανέφερα από την αρχή. Η απουσία ενός δευτερόλεπτα μόνο, κύριε Γαβατιώτη, και έχουμε σε εσάς. Η αριστερά σας, δεν το γνωρίζω, έλεγε ότι οι δύο πρέπει να τα βρούνε και ξέρω εγώ γιατί θα έχουμε νεκρούς και διάφορα τέτοια. Κύριε Γαβατιώτη, ο κύριος αριστερά είναι πρώην βουλευτής. Ακούστε με, κύριε Γαβατιώτη. Εδώ λέτε. Κύριε Γαβατιώτη, ακούστε λίγο. Ακούστε, μάθετε να ακούτε λίγο. Δεν ακούει αυτό τέτοιο. Κύριε Γαβατιώτη, μισό λεπτό. Αναφερθήκατε σε μένα. Εγώ είμαι Βελόπουλος ο πρώην βουλευτής. Και το εννοώ αυτό. Είμαι ο Βελόπουλος ο πρώην βουλευτής και το εννοώ. Γιατί γνωρίζω και τον κύριο Μανάκη προσωπικά. Και τον κύριο Λαφούζο. Ωραία, είπα, λοιπόν, ακούστε λίγο, μην διαστρέφετε αυτό που μιλήσατε είπα. Μιλήσατε για τον κύριο το Σάββατο Θεοδωρίδη και είπατε τα εγώ. Ίδια που ακούω εδώ και 10 χρόνια. Εγώ. Δεν, όχι, μιλάω για τους άλλους. Στην εκπομπή υπόθηκε, όχι σε εσάς, τον κύριο Λαφούζο. Δεν πιο δυνατά ο κύριο Καβατσιώτης. Λοιπόν, ακούω εδώ και 10 χρόνια για το Σάββατο Θεοδωρίδη τα ίδια και τα ίδια. Ότι είναι μεγάλο σε ηλικία, ότι ζει στη δεκαετία του 50 και του 60 κλπ. Αυτά τα 10 χρόνια όμως ο κύριο Θεοδωρίδης, ο Σάββας. Ο σεβαστός Σάββας Θεοδωρίδης είναι στον Ολυμπιακό, προσφέρει τις υπηρεσίες του και ο Ολυμπιακός κατακτά συνεχώς τίτλους με τον κύριο Σάββα Θεοδωρίδη, τον παροχημένο κλπ. Αλλά ήθελα να ξέρω και κάτι άλλο. Ο κύριος Κωνσταντίνου πόσα χρόνια μικρότερος είναι σε ηλικία από τον Σάββα Θεοδωρίδη. Για να μιλάει ότι είναι μεγάλη ηλικία από τον πόσα χρόνια είναι. Όχι, να μου πείτε εσείς. Αρκετά χρόνια μικρότερος είστε. Εσείς δεν είστε τη δεκαετία του 60 κύριε Κωνσταντίνου. Τι προσφέρει τόσα χρόνια 10 χρόνια στον Ολυμπιακό. Μην τρελαθούμε τώρα. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Κύριε Αρχή, είναι γραφείο τύπου του Ολυμπιακού. Συγγνώμη. Λοιπόν, κύριε Γαβατιώτη, σας ακούω. Αφήστε την εγώ. Έχει σημασία τι είναι. Εμένα με καλέσατε σαν δημοσιογράφο και με ξέρετε εδώ και 35 χρόνια ότι είμαι δημοσιογράφο. Ένα υπάρχει. Αν είμαι γραφείο τύπου του Ολυμπιακού, κακό είναι αυτό. Κακό είναι. Οπωσδήποτε εσάς εκεί να είστε όλοι Παναθηναϊκοί και να μην υπάρχει μια ένας αντίθετος. Ξεχάσατε τον αγώνα με τον Όφη που πήγανε να κάψουν ζωντανούς στο πάνω του αντένα, τους μηχανικούς αντένα. Αυτό ξεχάστηκε. Ποιο ρε παιδί, γιατί πρέπει να το πούμε. Ξεχάστηκε ότι η διοίκηση του Παναθηναϊκού δεν έβγαλε μία ανακοίνωση συγγνώμης για αυτό το θέμα. Πρέπει να περάσει χτύο. Μισό λεπτό. Μιλάει ο άνθρωπος. Ναι, πέστε μου να μου πείτε ποια ανακοίνωση έβγαλε. Καταρχάς, να το πάμε λίγο γιατί το θέμα. Μισό λεπτό. Όχι. Μισό λεπτό. Αυτό είναι αντικειμενική δημοσιογραφία. Είμαστε τρεις δημοσιογράφοι. Όχι, αυτό είναι αντικειμενική δημοσιογραφία. Γιατί πρέπει να κάνει κάποιο αντικειμενικό. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Βγαίνουμε και λέμε ως δημοσιογράφοι αντικειμενικά πράγματα. Σαφώς και. Μισό λεπτό. Όχι. Όταν λέει στο Λιπαθηνακή, με ξέρει και από χθες. Δεν το λέει για σένα. Λέει έχει δίκιο σε αυτό γιατί ο Ασλανίδης είναι από την οικογένεια του Παναθηναϊκού πολλά χρόνια, ο Δημόπουλος επίσης και ο Βασίλης ο Κωνσταντίνου. Μισό λεπτό, κυρία. Μισό λεπτό. Παίξατε. Και ο αντιπρόεδρος του Παναθηναϊκού είναι εδώ. Επαναλαμβάνω ότι είπα και ο Βασίλης. Ακούτε τι λέτε τώρα, μισό το. Και είπα επίσημα ότι. Όσοι παίζουν σε μία ομάδα είναι οπαδί της ομάδας. Όχι, κύριε παιδί μου. Έχει μία απόχρωση πράσινη ο άνθρωπος. Έχει και τον πάω και τέσσερα. Δεν είναι κακό, άκουσε με τώρα. Μα άκουσε με. Και είπα γιατί. Αν ξέρει τον Ασλανίδη, δεν έχει καμία απόχρωση και δόξα τω Θεώ με τον Ολυμπιακό και στο ΠΑΟ και στο Παναθηναϊκό πέρασαν πολύ καλά. Τα βασικά τώρα, ούτε είπαμε για το μεν ούτε για το δε. Λοιπόν. Εμείς λέμε ο κόσμος πως είναι λοιπόν, τώρα και πρέπει να το σεβαστείτε. Λεπτό, κύριε είναι πολεμένος ο κόσμος. Ωραία. Να πούμε, πρέπει να το σεβαστείτε. Μην το δίνετε να σκοτωθείτε. Μισό λεπτό. Ναι, αλλά έτσι πως κάνουμε εμείς τώρα έτσι το κάνουμε. Τον τρελαίνουμε. Μισό λεπτό λίγο. Θα μιλήσει ο κύριος Γαβαθιώτης και τελειώσαμε. Δεν θέλω να πετάγεστε. Σας ακούω κύριε Γαβαθιώτη. Λοιπόν, να μιλήσουμε για τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού. Που τους φάνηκε παράξενο ότι βρωμοκοπούσαν όταν πήγαν οι εκπρόσωποι του Ολυμπιακού. Γιατί δεν ήταν ένας. Δεν ήταν ο Σάββας Θεοδωρίδης. Πέντε άτομα πήγανε. Πέστε μου πού είναι τα αποδυτήρια των φιλοξενουμένων στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, κύριε Γαβαθιώτη. Μαζί με άλλες οσμές, οι οποίες κύριε Γαβαθιώτη, δεν μου απαντάτε. Να κάνουμε διάλογο. Δεν κάνουμε μονόλογο. Ξέρετε που είναι τα αποδυτήρια της φιλοξενούμενης ομάδος στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Για πέστε μου.
Μα δεν με διαφέρει, δεν σας ενδιαφέρει, ξέρω εγώ. Τι σημασία έχει αυτό. Ποιο να ξέρει, τότε πώς πήγανε, αφού ούτε καν πήγανε. Για το συγκεκριμένο. Μα δεν πήγανε. Οι πρόσωποι του Ολυμπιακού μπήκαν στα αποδυτήρια των φιλοξενωμένων, διεπίστωσαν ότι βρωμοκοπούσε απέσια και κατά τρόπο ο οποίος θα ήταν ίσως και επικίνδυνος για την υγεία, διότι ο Θεοδωρίδης, αν δεν ξέρετε, ας το πω εγώ, είναι φαρμακέμπορος, γνωρίζει τα φάρμακα πάρα πολύ καλά και έχει μεγάλη σχέση με το θέμα της υγείας. Λοιπόν, δεν μπορεί να το λέει στον πρώτο. Ο Θεοδωρίδης και οι άλλοι που είχαν πάει του Ολυμπιακού οι εκπρόσωποι, δεν είναι ανάγκη να τους πούμε. Τους ξέρετε πολύ καλά. Ο Θεοδωρίδης είπε επίσης, κύριε Γαβαθιώτη, γι' αυτό στεκόμαστε στο Θεοδωρίδη, ότι ένας δημοσιογράφος από τη Θράκη, από τον Παθρακικό, τον πήρε τηλέφωνο και του είπε ότι του συμπεριφερθήκαμε άσχημα και ούτω καθεξής. Για ποιο τώρα, για το Παθρακικό, πήγαμε αλλού τώρα. Όχι για τα αποδυτήρια. Δεν πήγαμε αλλού. Σας λέω, ας πούμε, τις τοποθετήσεις του Θεοδωρίδη. Δεν σας λέω, ας πούμε, ότι πήγαμε αλλού. Δεν έγινε κατανοητός. Μιλάω για την επίσκεψη που έκαναν οι εκπρόσωποι του Ολυμπιακού στα αποδυτήρια των φιλοξενουμένων. Σε αυτή τη σύσκεψη για τα μέτρα τάξεως. Επίσημα τώρα μπορεί να βγει κάποιος και να μας πει. Μιλήσουμε για τον Παθρακικό. Πέστε μου ποιος είναι ο δημοσιογράφος να τον καλέσει η εκπομπή. Μα δεν το ξέρω εγώ. Εγώ τον ξέρω. Ο Θεοδωρίδης τον ξέρει. Ο Θεοδωρίδης θα στον πει. Τώρα, εγώ να το πω. Πάμε από τα αποδυτήρια κάπου αλλού. Πάμε παρακάτω. Θα το ξεπεράσουμε το θέμα τα αποδυτήρια. Χάνουμε την ουσία. Αν υπάρχουν πρόβλημα στα αποδυτήρια, σε αυτό υπάρχουν, ναι. Μισό λεπτό. Κύριε Γαβαθιώτη, μισό λεπτό. Κύριε Γαβαθιώτη, μισό λεπτό. Κύριε Γαβαθιώτη, μισό λεπτό. Σε ένα πράγμα, κύριε Γαβαθιώτη μου. Κύριε Γαβαθιώτη, μισό λεπτό. Σε ένα πράγμα έχει δίκιο Ολυμπιακός. Αν όντως έχουν πρόβλημα τα αποδυτήρια και έχουν δυσοσμία, το μεθάνιο που λέμε για να μιλάμε από αποχετεύσεις, υπάρχει πρόβλημα. Αν έχει πρόβλημα. Άρα λοιπόν θεωρώ ορθό αύριο ο κύριος Αλαφούς να πάει στο γήπεδο του Παναθηναϊκού να μας αποδείξει. Μα τι είναι ο κύριος Αλαφούς, πραγματογνώμος. Ο πρόεδρος δώσε το λύκειο, κύριε Γαβαθιώτη. Ποιος θα πάει, εσείς θα πάτε. Να πάει το υγειονομικό, να τι θα πει. Αυτό λέω, να δούμε. Αν υπάρχει θέμα. Ξέρει πώς μυρίζει. Εκεί πέρα δεν ξέρει. Τι να πει. Θέλετε να μην γίνει το παιχνίδι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Γιατί δεν το λέτε ευθέως ότι το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας είναι ακατάλληλο και δεν πρέπει να γίνονται παιχνίδια. Απευθυνθείτε στην Super League. Απευθυνθείτε στην Super League και πέστε γιατί δώσατε άδεια καταλληλότητα στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Αυτό πέστε. Δεν θα έλεγα ότι ήταν και ο καλύτερος και ο πιο νομότυπος. Έτσι, λοιπόν, να μην το προχωρήσουμε αυτό το θέμα, σας παρακαλώ, γιατί ξέρετε ότι γνωρίζω πάρα πολλά. Λοιπόν, πάμε για παρακάτω τώρα λέτε. Και να μιλήσουμε, αν θέλετε, για τις προκλήσεις που λέγατε. Ποιος προκαλεί, κύριε, ποιος προκαλεί, για πέστε μου, προκάλεσε ο Ολυμπιακός σε τίποτα. Έχει ο Ολυμπιακός κανάλι δικό του να βάζει τα οράματα και τις παράγκες και κάθε μέρα τα σποτ αυτά που βάζουν τα ελεϊνά, η κυτσαρία αυτή της ελληνικής τηλεόρασης. Έχει ο Ολυμπιακός βγάλει ανακοινώσεις, δηλώσεις, να μην για τους διαιτητές, κάνει tweet κανένας από τον Ολυμπιακό να βρίζει τον κάθε διαιτητή πριν και μετά τον αγώνα. Πριν τους βρίζει όλους. Μετά τον αγώνα βρίζει αυτούς οι οποίοι, να μην, δεν συνετέλεσαν στο να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Εσείς είστε στο γραφείο τύπου του Ολυμπιακού ή όχι? Ορίστε. Εσείς είστε στο γραφείο τύπου του Ολυμπιακού ή όχι? Είμαι στο γραφείο. Σπίτι μου, Σαλαμίνα είμαι εκεί. Α, εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, καλά είναι. Αυτό είναι εύκολο να το λέτε. Είστε οπαδός του Παναθηναϊκού και βεβαίως είναι δικαίωμά σας και σέβομαι τους οπαδούς του Παναθηναϊκού πολύ περισσότερο από όσο νομίζετε. Εγώ είμαι οπαδός του Ολυμπιακού και το έχω πει. Δεν κάνω το αντικειμενικό δημοσιογράφο. Ποτέ μου δεν τον έκανα και ούτε ποτέ θα παραδεχτώ ότι είμαι αντικειμενικός. Είμαι οπαδός του Ολυμπιακού, κύριε. Αυτός είμαι. Αν με θέλετε, καλώς. Δεν με θέλετε, δεν πειράζει. Όλοι σας θέλουμε και είναι σεβαστή η άποψή σας. Αλλά με τη μόνη διαφορά, μην καθόσαστε και κατηγορείτε τους υπόλοιπους που έχουν και αυτή μια άλλη άποψη από αυτά που λέτε εσείς. Προηγουμένως, επιτεθήκατε όλοι εναντίον του Σάββα Θεοδωρίδη. Είπατε ανακρίβειες, είπατε πράγματα. Ανακρίβειες, γιατί τι είπαμε ανακρίβειες? Τι ανακρίβειες είπαμε? Τι ανακρίβειες είπαμε? Είπαμε ότι τι. Ποιες είναι οι ανακρίβειες που είπαμε? Ποιος είναι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή? Το ξέρετε ότι έχει 27 παίκτες, εκ των οποίων ο τελευταίος η ποδοσφαιρική του αξία είναι όση όλων των ποδοσφαιριστών σας. Το ξέρετε ότι όλοι είναι πληρωμένοι. Και το πρέπει να κάνουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι καλό για τον Ολυμπιακό, κύριε Γαβαθιώτη, αυτό. Δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ. Να έχετε 100 φορές τον μπάτζετ παραπάνω από τις άλλες ομάδες.
Δεν ακούει. Λοιπόν, να χαμηλώσουμε, να χαμηλώσουμε λίγο τους τόνους, δεν αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, δεν πρέπει να βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Γι' αυτό δεν το χρειάζεται. Μια ρώσα του κάνω, κύριο. Κύριε Γαβαθιώτη, παρακαλώ. Εσείς θέλετε να γίνετε τέτοιο πρωτάθλημα το ελληνικό? Ορίστε, τι θέλω. Θέλετε να υπάρχει τέτοιο πρωτάθλημα που να έχει ο Ολυμπιακός 100 φορές δηλαδή μεγαλύτερο μπάσκετ από τις υπόλοιπες ομάδες? Αυτό το. Α, εννοείται ότι υπερέχει ο Ολυμπιακός. Ναι, ναι, εσείς το είπατε. Ότι ο ένας παίκτης κάνει όσο έχουν όλοι οι άλλοι το ρόστερ που έχουν οι υπόλοιπες ομάδες. Και είναι καλό αυτό. Είναι καλό για την πορεία του Ολυμπιακού στα ευρωπαϊκά τους χρόνια. Αυτή η αγωνιστική είχε 29 γκολ. Πότε ξανά είχε 29 γκολ μια αγωνιστική? Εντάξει, δεν ακούτε. Δεν θέλετε να ακούσετε. Δεν κατάλαβα. Δεν θέλετε να ακούσετε. Δεν υπάρχει ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει, όχι. Δεν υπάρχει ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Και γι' αυτό ο Ολυμπιακός βγαίνει τόσα χρόνια στην Ευρώπη και δεν κάνει τίποτα. Υπάρχει ανταγωνιστικός φέτος με τον ΠΑΟΚ, έτσι αυτό. Και ο ΠΑΟΚ δεν ήταν και αυτός εκεί που είναι. Δεν έχει. Έπεσε σε κακά χέρια, δυστυχώς. Άρα πρέπει ο Ολυμπιακός να κάνει το αντίθετο από ό,τι κάνει μέχρι τώρα. Θα πρέπει να θέλει οι υπόλοιπες ομάδες να έχουν δυναμική, κύριε Γαβαθιώτη. Όπως είναι ο Αστέρας που έχουν κάποιους ανθρώπους που βάζουν και λεφτά. Δεν κοιτάνε πώς θα περνούνε. Πάνε καλά. Πάνε καλά. Πάνε καλά. Πάνε καλά. Όπως είναι ο πρόβλημα είναι. Κύριε Γαβαθιώτη. Μια χάρη κάτι μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας μιλάω συνάδελφος, όποιος πρώην βουλευτής σε χάσει αυτό και δεν με ενδιαφέρει και καθόλου. Χαμηλώστε όλοι τους τόνους και δεν αναφέρομαι μόνο σε εσάς. Πρέπει να το κάνουμε όλοι αυτό. Θα έχουμε θέμα. Συγγνώμη, με συγχωρείτε πάρα κύριε, πολύ. Γιατί δεν να ολοκληρώσω, κύριε Γαβαθιώτη μου. Είσαι ο κύριος Καράβλου. Ξέρετε γιατί. Να ολοκληρώσω, κύριε. Όχι, δεν είμαι ο Καράβλου. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Είμαι ο Βελόπουλος, σας είπα, ο πρώην βουλευτής και συνάδελφος δημοσιογράφος. Δεν είμαι ο Καράβλου. Δεν είμαι ο Καράβλου. Λέω λοιπόν, έκκληση, παράκληση προς τις κεφαλές των δύο ομάδων για το καλό της Αθήνας, του Πειραιά, της Ελλάδος. Φοβάμαι ότι με αυτή τη διαδικασία που ξεκινάμε μπορεί να έχουμε προβλήματα. Δείτε λίγο. Και το λέω. Δείτε λίγο. Κύριε Βελόπουλε, κύριε Γαβαθιώτη, βάλτε όλοι μια νοτελέα για τον εξής λόγο. Ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο. Ξέρετε γιατί πρέπει να χαμηλώσουμε όλοι τους τόνους. Μισό λεπτό λίγο. Κύριε Γαβαθιώτη, δώστε μου. Όχι. Απλά και ο τύπος έχει ευθύνη. Ακούστε με λίγο. Ξέρετε γιατί πρέπει να χαμηλώσουμε όλοι τους τόνους? Γιατί θα δούμε ένα θέμα. Μισό λεπτό, Αραχηλέα. Μην γκρινιάζεις πάνω στην τρέλα μου. Προσπαθώ να συντονίσω έξι άτομα και φωνάζετε όλοι. Μισό λεπτό. Γιατί πρέπει να χαμηλώσουμε τους τόνους. Έλα σε μένα, Σάβα. Κύριε Ναμουσλή. Χαμηλώνουμε τους τόνους για το βίντεο που θα ακολουθήσει τώρα. Θέλω να παρακολουθήσουμε όλοι το βίντεο που έχει ετοιμάσει η εκπομπή. Που γίνεται μια ιστορική αναδρομή σε άσχημα περιστατικά Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και αυτό που θα παρακολουθήσουμε είναι ένας λόγος που πρέπει να χαμηλώσουμε για όλοι μας τους τόνους. Πάμε να δούμε το βίντεο και επανερχόμαστε. Δηλαδή, αυτό που προσφέρουν οι ομάδες. Αυτό να επικεντρωθούμε λίγο και να μείνουμε. Κώστα, τα παιχνίδια είναι δύο. Είπαμε, είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Είναι παιχνίδια που θέλει να τα βλέπει ο κόσμος. Αλλά τώρα κοίταξε, προκαλεί. Ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος όταν βγαίνει και λέει ότι είναι όλοι πληρωμένοι. Όταν ο Ολυμπιακός παίρνει πρωτάθλημα και παίρνει κάθε χρόνο 30 εκατομμύρια ευρώ, έτσι κάνω και εγώ. Για κάποιο λόγο παίρνει όμως. Γιατί παίζει, βγαίνει πρωταθλητής. Για κάποιο λόγο βγαίνει πρωταθλητής, αυτό λέω. Ναι. Και όταν λέει τώρα για διαιτησίες που μιλάει τώρα και αυτά, ότι αν διαιτητής ακυρώσει γκολ, την άλλη μέρα δεν τον ξαναβλέπεις. Εντάξει. Για τον Ολυμπιακό δεν τον αδικούνε. Για τον Ολυμπιακό είναι καλή ομάδα, εντάξει το λέμε, δεν έχει την έβγεια, δεν θέλει την έβγεια της διαιτησίας. Αλλά όταν έχει τα προβλήματά του, οι διαιτητές είναι καλά παιδιά και βοηθάνε. Τέλος πάντων. Κύριε Γαβαθιώτη και κύριε Κωνσταντίνου, θέλω να συμφωνήσουμε σε αυτό πριν κλείσουμε τη συνομιλία αυτή, ότι πρέπει να χαμηλώσουμε γενικά τους τόνους και όλοι μας. Τι να δώσω ευχές, να πάνε όλα καλά και δηλαδή, τι να κάνουμε, να συμφωνήσουμε, να συμφωνήσουμε με αυτά τα οποία λέει ο κύριος Γαβαθιώτης. Ο οποίος λέει, ας πούμε, τι γινόταν. Έλας, για να γίνεται διάλογος. Είναι ένα πρώτο βήμα αυτό, καλή θέληση. Για πείτε πάλι. Λέω την επόμενη φορά που θα παίξουν ο Άρης με τον ΠΑΟΚ ή ο ΠΑΟΚ με τον Άρη. Θα δείξετε βίντεο από επεισόδια προηγούμενων αγώνων τους. Γιατί έχουν γίνει τα επεισόδια που κάνεις αυτά που γίνει. Γιατί μόνο ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Όχι, δεν το κάνω. Μην το κοντά. Μην το κοντά. Συγκρίνουμε. Μην απαντάς. Δεν μπορεί. Κύριε Γαβαθιώτη, είναι λάθος η προσέγγιση που κάνατε. Συγκρίνετε τα επεισόδια στα ντέρμπι. Είναι λάθος η προσέγγιση, λάθος η παρατήρηση. Ποιος λοιπόν πυρπολεί το τέρμπι και ποιος δυναμητίζει το τέρμπι? Κανένα. Είπαμε ότι ευθύνη έχουμε όλοι, κύριε Γαβαθιώτη. Είναι υποκρισία. Όχι, εγώ είπα ότι ευθύνη έχουμε όλοι και έβαλα και τον τύπο μέσα τα μέσα ενημέρωσης. Το είπα. Ο τύπος απεικονίζει και εκπροσωπεί ένα μέρος κοινωνίας. Άρα μπράβο. Φίλοι του ποδοσφαίρου. Αυτή είναι η κοινωνία, αυτός ήταν και ο τύπος. Αν είχα μια κοινωνία αγγέλων, τότε και ο τύπος θα ήταν τύπος αγγέλων.
Έτσι. Λοιπόν, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμμετέχουμε σε αυτό το έκτρωμα των επεισοδίων, έτσι. Το ότι αυτή είναι η κοινωνία. Αυτή είναι η κοινωνία, μια συγκεκριμένη κοινωνία. Αυτή δεν είναι όλη η κοινωνία. Αυτά τα επεισόδια εκεί είναι μέλη της ναι. κοινωνίας. Αυτοί που είναι οι συνάνθρωποι μας, είναι οι διπλανοί μας, είναι τα παιδιά μας, είναι τα αδέλφια μας, είναι οι συγγενείς μας. Δεν είναι από άλλη χώρα ή από άλλο πλανήτη. Εδώ είναι κι αυτοί. Λοιπόν, είναι μέρος κοινωνίας μας. Φτιάξτε την κοινωνία μας για να φτιάξει και ο τύπος. Άρα ο τύπος αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς το λιγότερο είναι να προσέχουμε τι λέμε και τι γράφουμε για να μην πυροδοτούμε αυτά τα μυαλά, έτσι. Το λιγότερο μπορούμε να κάνουμε. Έχουν ανάγκη αυτοί να πάρουν από πάνω να μην πυροδότηση. Τους ξέρετε, τους βλέπετε κάθε μέρα, τους ζείτε. 35 χρόνια στα γήπεδα έχω. 40 θα λέγα. Ξέρετε, κύριε Γαβαθιώτη, ξέρετε. Και τα βλέπετε από πάνω από την εξέδρα μας. Κύριε Γαβαθιώτη, μισό λεπτό. Κύριε Κωνσταντίνο. Για ρωτήστε και τους ποδοσφαιριστές που είναι εκεί πέρα. Για ρωτήστε και τους ποδοσφαιριστές εκεί πέρα που είναι, που τα ζούνε όλα αυτά από το 63 μέχρι το 85. Εσείς λέτε, ας πούμε, από την εξέδρα, καθώς είστε και κάνετε κριτική και γράφετε και τα βλέπετε από μακριά. Για δέστε, ας πούμε, και μέσα να δείτε ποιοι πυροδοτούν. Αύριο θα δω τον Γιαταμπαρέ, γιατί το λόγο μου θα το ρωτήσω και εγώ. Τι είπε? Τον Γιαταμπαρέ, τον παίχτη. Ωραία. Καλά, Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Γεια σας, κύριε Γαβαθιώτη. Να κάνω ένα μικρό σχόλιο για το αυτό. Απλά να πω ότι η δημοσιογραφία έχει και παιδευτικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα. Αυτό ακριβώς. Άρα λοιπόν, μάλλον έχει μπερδέψει ο κύριος συνάδελφος, δεν ξέρω κατά πόσο είναι συνάδελφοι μπορεί να είμαστε. Συνάδελφος χρόνια. Όταν μπερδεύει τη δημοσιογραφία με το Παδηλίκη, υπάρχει θέμα. Και εγώ μπορεί να είμαι ο παδός της ομάδος, αλλά όταν βλέπω κάτι με αυτό, θα το κρίνω. Επέρνει από τον Ολυμπιακό. Και κυρίως όταν έχει παιδαγωγικό σχέδιο. Μιλάω για δημοσιογραφία τώρα. Επί το δημοσίο σχέδιο αυτό δεν πληρώνει. Δεν είναι υπάλληλο του Ολυμπιακού. Παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Γράφει, ρε, εντάξει. Τι είναι. Ηθοποιός ή δεν είναι δημοσιογράφος. Τέλος πάντων. Είναι αρχή μου και θέλω να το πω για να προχωρήσω λίγο. Δεν θέλω να μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι πλέον εδώ στο πάνελ. Για δημοσιογραφία με αυτό. Για δημοσιογραφία με αυτό. Ναι, όχι άλλο λέω. Τώρα έχει κλείσει ο Μανώλης Αγαπαθίος, δεν θέλω να αναφερθούμε στο Μανώλη Αγαπαθίος. Θέλω να πω ότι επικοινώνησε με την εκπομπή ο κ. Σάββας Θεοδωρίδης και είπε ότι δεν θέλει να παρέμβει. Βεβαίως έχει γίνει, εντάξει, πράγματα τα οποία θα μπορούσε να απαντήσει, δεν θέλει να παρέμβει σεβόμενος στο ντέρμπι που έρχεται και θα κρίνει πιο. Όχι. Θέλω να το μεταφέρω. Είναι μάρτυρες μου εδώ πέρα. Πήρε τηλέφωνο πριν από λίγο, μου το μετέφερε και συντάξει μου πάνω. Δεν θέλει να παρέμβει παρά το ότι βλέπει την εκπομπή και σέβεται το γεγονός ότι πρέπει να κρατηθούν χαμηλοί τόνοι. Και απλά μου ανέφερε. Τι είπα, Κυριακό? Να είναι αρχή να κατέβουν τόνοι από όλους. Και μου ανέφερα απλά, κύριε Κωνσταντίνο, ότι στην, αυτό μόνο να μεταφέρω, ότι στα μέτρα τάξης που έγινε η επιθεώρηση των χώρων. Δεν ζουνε, που δεν ζουνε. Το παραείπαμε αυτό με τα αποδυτήρια, ότι ήταν και ένας εκπρόσωπος του Παναθηναϊκού εκεί, λοιπόν, που το είδε το θέμα. Δεν ξέρω τώρα, δεν ήμουν παρόν, ήμουν αρκετά χιλιόμετρα μακριά. Θέλω να το κλείσουμε το θέμα εδώ, το συγκεκριμένο, και να επικεντρωθούμε λίγο σε άλλα θέματα πιο έτσι, ουσιώδη, γιατί οι εικόνες που είδαμε πριν στο βίντεο, και θέλω το σχόλιο του δικό σας, κύριε Κωνσταντίνο, και εσείς, το δικό σας, εμένα με τρομάξαν και δεν θέλω να τα ξανά. Και θέλω να πω επίσης ότι ήταν και λάθος η προσέγγιση, η παρατήρηση του Μανώλη του Γαβαθιώτη. Δεν έχει να κάνει. Εγώ ούτε προστάτης του Άρη, είμαι του Πάκου, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού. Αυτά γίνανε, καλύφθηκαν δημοσιογραφικά και αυτά είναι που λέμε τα ντέρμπι της ντροπής. Έχουν γίνει και πολλά ντέρμπι ντροπής μεταξύ και ΠΑΟΚ Ολυμπιακού ή ΠΑΟΚ Άρη και πάει λέγοντας. Το θέμα δεν είναι τι χρώμα έχει η φανέλα και το κασκόλ. Το θέμα είναι να μην γίνονται. ΠΑΟΚ Άρη εκτός έδρας. ΠΑΟΚ Άρη εκτός έδρας. Έτσι, για να λέμε και την αλήθεια. ΠΑΟΚ Ολυμπιακού πολλές φορές γίνανε πολλά επεισόδια και κοντά επεισόδια, αλλά ΠΑΟΚ Άρη ποτέ δεν ασκείς βία. Έτσι. Όταν ασκείς βία, έχεις βία. Για να πω κάτι. Ναι, κύριε Βουλευτή. Ποιος νομίζετε ότι συμφωνεί με όλα αυτά τα οποία είδαμε? Ποιος ποδοσφαιριστής και παλιός και εν ενεργεία συμφωνεί με αυτά τα επεισόδια τα οποία γίνονται? Αλλά με τη μόνη διαφορά ότι τα επεισόδια αυτά δεν τα δημιουργούν οι πρωταγωνιστές, και οι πρωταγωνιστές είναι οι ποδοσφαιριστές. Τα δημιουργούν όλοι οι άλλοι εκτός από τους ποδοσφαιριστές. Αυτό δεν πρέπει να προβληματίσει κάποιους ανθρώπους? Δεν είναι έτσι, κύριε Κωνσταντίνο. Το ότι πέφτει ένας επιθετικός χωρίς να ακουμπήσει ο αμυντικός και παίρνει πέναλτι, αυτό για μένα είναι, να μην μας πω τι είναι, έτσι. Όχι θεατρινισμός, αλλά πυροδοτεί ο ποδοσφαιριστής το κλίμα. Βγαίνει ο κάφρος από το γήπεδο και λέει. Μα με συγχωρείτε, δεν πρέπει να επέμβει ο διαιτητής και να τον αποβάλει όπως έγινε χθες. Όχι, να μάθουν. Μα δεν έγινε χθες. Να μάθουν και οι ποδοσφαιριστές. Επειδή είστε ποδοσφαιριστής, να μάθουν και οι ποδοσφαιριστές να σέβονται για το ψωμί του αντιπάλου τους και το ψωμί των ανθρώπων που δεν τους δουν. Αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Μην μου λέτε ότι είναι ελληνικό. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Μα και η βία είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Με συγχωρείτε, με τη μόνη διαφορά ότι στην Ευρώπη οι νόμοι, οι πειθαρχικοί νόμοι ισχύουν και εκτελούνται. Συμφωνώ. Στην Ελλάδα
δεν ισχύουν και δεν εκτελούνται. Γενικά, τι να κάνουμε. Γενικά δεν εφαρμόζονται οι νόμοι. Έχουμε πολυνομία, αλλά μη εφαρμογή των νόμων. Αυτό είναι δεδομένο. Σε όλο το φάσμα της κοινωνίας μας. Δυστυχώς. Λοιπόν, τι να κάνουμε δηλαδή. Στην Ελλάδα ζούμε. Δεν μπορούμε, αφού εμείς μετά το 2004, όταν στεφτήκαμε πρωταθλητές Ευρώπης και δεν ήρθαν οι παράγοντες μαζί με τους τότε ποδοσφαιριστές, που οι τότε ποδοσφαιριστές θέλανε να φτιάξουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι όλοι προπονητές και προσπαθούν να παρουσιάσουν ένα καλύτερο θέαμα και μια καλύτερη πειθαρχία αγωνιστική. Δεν τους αφήνουν οι παράγοντες. Ακριβώς.